Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι για το θέμα του ΤΑΠ εμείς είχαμε ζητήσει να εισαχθεί ως κύριο θέμα στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και μας υποσχεθήκατε. Είπατε θα μπει θέμα συζήτηση. Βλέπω τώρα ότι γίνεται μία αναφορά, μία απλή ενημέρωση, εξαπαλώνων έχω και τίποτα περισσότερο. Εδώ, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα και να δούμε το μέλλον του τόπου μας. Ο τόπος μας έχει πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε. Οι βαρύς χειμώνες, το κόστος θέρμανσης που επιβαρύνει όλους τους πολίτες της Καστοριάς, είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε και να δούμε πώς θα το επιλύσουμε. Είναι μία ευκαιρία, αφού περνάει ο αγωγός από εδώ και αφού υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου, πρέπει να δούμε σαν δημοτική αρχή, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν τοπική κοινωνία, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό ζητήσαμε να δει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απασχολήσει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και την τοπική κοινωνία, για να δούμε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ακολουθηθούν από τη Δημοτική Αρχή τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Δημοτικής Αρχής, είναι και θέμα της Περιφέρειας, είναι θέμα και της κυβέρνησης. Σε επίπεδο όμως Δήμου, πρέπει ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και δεν βλέπω με ολιγόλογα και με μισόλογα να γίνεται δουλειά. Είναι ένα βασικό ζήτημα η προμήθεια του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Καταλαβαίνουμε ότι ο ΤΑΠ είναι αναγκαία υπόθεση λόγω της, και μας δίνει ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας και γι' αυτό συμφώνησε και η κυβέρνηση να περάσει ο αγωγός από εδώ για να μπει και στο ενεργειακό παιχνίδι η μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω της χώρας μας. Είναι ένα φοβερό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Πέρα όμως από εκεί, υπάρχουν και συνέπειες, υπάρχουν και περιβαλλοντολογικά θέματα, υπάρχουν και οικιστικά θέματα. Ξέρετε ότι σε ένα εύρος 200 μέτρων από εκεί που περνάει ο αγωγός ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί οικιστικά η περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί οικισμός. Άρα, μας δεσμεύει μια τεράστια έκταση όσον αφορά το οικιστικό κομμάτι. Εκεί όμως εμείς, αυτό για μας αποτελεί ένα μέσο πίεσης προς την εταιρεία να δώσει και περισσότερα ανταποδοτικά. Είναι το θέμα των ανταποδοτικών. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε ότι ήδη άλλες περιφέρειες έχουν εκταμιεύσει χρήματα από τα ανταποδοτικά του ΤΑΠ και η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχουν πάρει ήδη χρήματα και εμείς ακόμα είμαστε στο πουθενά. Ξέρετε ότι περιμένει η εταιρεία να τις κάνουμε προτάσεις ποια έργα θέλουμε να κατασκευαστούν για τα οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει από τώρα. Το γνωρίζετε αυτό κύριε Δήμαρχε. Και ποια είναι η προετοιμασία μας. Και τι φέρατε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσαμε. Εμείς προτείναμε κάποια έργα. Σας δώσαμε ένα μπούσουλα. Πρέπει να πάρετε δηλαδή την ευθύνη στα χέρια σας. Είστε δημοτική αρχή, δεν είστε ούτε αντιπολίτευση, ούτε στον αέρα. Είστε η υπεύθυνη δημοτική αρχή. Και εγώ προτείνω ότι ο Δήμαρχος, η δημοτική αρχή, πρέπει να έρθει σε διαπραγμάτευση απευθείας με την εταιρεία μόνος του. Δεν χρειάζεται να πάνε 5 δήμαρχοι μαζί, δεν χρειάζεται να πάνε περιφέρεια. Ο Δήμος Καστοριάς μπορεί να πάει και να ζητήσει ανταποδοτικά. Είναι ιδιωτική εταιρεία, στα πλαίσια της εταιρικής και οικιακής ευθύνης μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει, δεν την υποχρεώνει κανένας, αλλά και δεν την περιορίζει κανένας. Μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει, αρκεί να τους πείσουμε. Να πείσουμε ότι εμείς, κύριοι, παθαίνουμε αυτή τη ζημιά από την διέλευση του αγωγού, τι μπορείτε να δώσετε, προτείνουμε αυτά, προτείνουμε το ένα το άλλο. Δεν πρέπει να καθόμαστε να περιμένουμε να έρθει το μάνα έξω. Όσον αφορά το θέμα της αναμονής, πράγματι δεν κατασκευάζει ο ΤΑΠ αναμονές.
κατασκευάζουν αυτοί που θα διαχειριστούν το φυσικό αέριο. Εγώ προτείνω όμως να γίνει εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την Περιφέρεια και με τους υπόλοιπους Δήμους να ανατεθεί στην ΑΝΚΟ που έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία, που έχει κάνει τις μελέτες τηλεθερμάνσεων και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και στη Φλόρινα, να ανατεθεί μία μελέτη σκοπιμότητας για να δούμε θα υπάρχει εδώ ποσότητα φυσικού αερίου που θα δικαιολογεί την αναμονή. Και εν συνεχεία, όταν θα κατασκευαστεί ο όρκος, δεν ξέρουμε ποια εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση του φυσικού αερίου, πρέπει να υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο, να υπάρχει κυβερνητική βούληση δηλαδή και να ψηφιστεί νόμος του κράτους από την Βουλή, ούτως ώστε να οριστεί ο διαχειριστής του φυσικού αερίου και στη συνέχεια, αν παρουσιαστεί επενδυτικό ενδιαφέρον, φαντάζομαι ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να κατασκευάσει όλες αυτές τις επενδύσεις των δικτύων κτλ. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, είτε με το σύστημα ΣΔΙΤ, είτε με μια ιδιωτική εταιρεία, είτε δημοτική επιχείρηση, είτε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, άμα δεν θέλει, το σταματάω. Αλλά θέλω να σας πω, τουλάχιστον όσον αφορά τα ανταποδοτικά, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, ήδη αργήσαμε.